Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 17 λεπτά μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Αρχίζει η εκπομπή All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, με Γιάννη Ζάτση, παρακαλώ, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 σήμερα, Παρασκευή 3 Αυγούστου, στην τελευταία εκπομπή All About Aris On Air για αυτή την εβδομάδα. Σε Match Day, καθώς το βράδυ έχουμε και το φιλικό του Άρη με την Den Haag στη Χάγη, το οποίο θα ακούσετε φυσικά ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4 και τον Χρήστο Τσάλτη. Θα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο, όχι μόνο με τους άντρες βέβαια, και θα τα καταλάβετε τις 5.30 που έχουμε μια προγραμματισμένη συνέντευξη, και αν μας βοηθήσει και τηλεφωνική επικοινωνία, γιατί με τη βροχή που ρίχνει εδώ και περίπου 2 ώρες στην Θεσσαλονίκη, στο κέντρο αλλά και στα προάστια, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ακόμα και εκεί. Γιάννη Ζάτση, σε πληροφορώ γενικότερα μαζί με άλλα διάφορα. Παρ' όλα αυτά, φίλοι, ο Έλληνας, επειδή τώρα προερχόμενο Περαία και έβρεχε καλά, έτσι. Ο δρόμος για Χαλκιδική που ντυλιαρισμένος ήταν. Στο κόσμο εκεί πέρα, στο ύψος του κόσμου, στο αεροδρομίου. Κατάλαβες, δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας από αυτά. Δεν πάει να βρέχει, ρε φίλε. Εγώ θα πάω Χαλκιδική το Σαββατοκύριακο. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Λέει, θα φτιάξει αύριο. Τι θα γίνει, δεν θα βρέχει 3 μέρες, ρε. Κάτι θα κάνει. Και έβλεπες ότι ήταν φύσκα ο δρόμος. Πηγαίνανε ζημιωτών. Λοιπόν, καλά κάνουν, έτσι. Ωραία η Χαλκιδική, να την προτιμάτε. Και με βροχή και με ήλιο. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, ενδεχομένως, ανάλογα και με το ροή της εκπομπής, να ανοίξουμε και τις γραμμούλες μας στην δεύτερη ώρα. Ο Άρης λοιπόν δίνει απόψε το πιο δυνατό του τεστ μέχρι στιγμής στα φιλικά προετοιμασίας του κόντρα στην Den Haag. Μια ομάδα με σταθερή παρουσία τα τελευταία 11 χρόνια στην Eredivisie. Τερμάτισε στην 7η θέση της βαθμολογίας την περσινή σεζόν και έχασε στα play-off ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League φυσικά. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετράει δυνάμεις, αν και είναι αρκετά νωρίς στην φάση της προετοιμασίας στην οποία βρίσκεται. Παρ' όλα αυτά, θα περιμένει ο Πάκο Ερέρα να δει πώς θα αντιδράσουν οι παίχτες του και πώς θα τα απεξέλθουν σε ένα φιλικό υψηλών απαιτήσεων, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, λόγω του επίπεδου του αντιπάλου, της ετοιμότητας του αντιπάλου, αλλά λόγω και της φάση που βρίσκεται ο Άρης αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχοντας συμπληρώσει έναν μήνα προετοιμασίας, με μόλις 2 φιλικά στα πόδια του και έχοντας αρκετή δουλειά μπροστά του. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει η ομάδα στο απόψινό παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Χάγη. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Χρήσαθος Τσαλτίδης, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε μετά τις 6.30 για να πάρουμε λίγο κλίμα και να κάνουμε ένα μικρό pre-game show πριν το φιλικό, το οποίο θυμίζω ξεκινάει στις 8 και θα ακούσετε ζωντανά από το Λίμπερο 107,4 και θα ενημερώνεστε φυσικά ζωντανά μέσα και από το All About Aris. Το απόψινο φιλικό θα είναι και το πρώτο τελευταίο τεστ επιλανδικού εδάφους για τους κυτρινόμαυρους πριν πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για Θεσσαλονίκη. Νωρίς το απογευματάκι της Κυριακής αναμένεται να επιστρέψει η ομάδα στη βάση της για να μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ο τελικό μοντάρισμα που θα γίνει επί ελληνικού εδάφους και με έναν κύκλο φιλικό που έχουν προγραμματίσει οι άνθρωποι της ομάδας και μαζί φυσικά με την επιστροφή του Άρη περιμένουμε να δρομολογηθούν και οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας μέσα στον Αύγουστο. Όπως διαβάζετε και από το μεσημέρι νωρίς στο All About Aris, τη Δευτέρα θα τελειώσει το θέμα του Χάμζα Γιουνές, ο Τινίσιος επιθετικός ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη μετά από ένα κουραστικό ταξίδι από την Τινησία και με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Έφτασε λίγο μετά τις 9 στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ακούσατε χθες και διαβάστε φυσικά τις πρώτες δηλώσεις του. Αλλά και το τυπικό σκέλος της απόκτησής του θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την επιστροφή κιόλας του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου από την Ολλανδία, του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, για να ρυθμιστούν τελευταίες λεπτομέρειες, να περάσει και ο παίκτης από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί από τον Άρη την Δευτέρα.
για την ώρα και μέσω Σαββατοκύριακο θα αρκεστεί στο να γνωρίσει λίγο καλύτερα την πόλη που θα τον φιλοξενήσει για τα επόμενα δύο χρόνια. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει, θυμίζω, και με τους Κολάσο και Ματέο Γκαρσία, που περίμεναν την επιστροφή της ομάδας για να τελειώσει η απόκτησή τους και να υπάρξουν ανακοινώσεις. Έτσι και ο Γιουνές θα γνωρίσει λίγο καλύτερα Θεσσαλονίκη μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μαζί με τους εκπροσώπους του, φυσικά, είναι εδώ πέρα, και την Δευτέρα θα συναντήσει με τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο για να τελειώσει και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας των δύο πλευρών για τα επόμενα δύο χρόνια. Θυμίζω, ο Γιουνές έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Περιμένουμε, βέβαια, αυτό που έλεγα και πριν, μέσα στο επόμενο διάστημα και μέσα στον Αύγουστο, να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, κάτι το οποίο είναι γνωστό από την μέρα που ανακοίνωσε ο Ερέρα την αποστολή για την Ολλανδία και από αυτήν απουσίαζε ο Στέλιος ο Καψάλης, και ενός πλάγιου επιθετικού, ενός εξτρέμ. Ο Ερέρα θέλει ένα ακόμα παίχτη εκεί, από τη στιγμή που κόπηκε και ο Κενάν Μπαργκάν και έχει μόνο τους Ντιγκινί, Ματέο Γκαρσία και Λούκα Μιλούνοβιτς. Υπάρχουν περιπτώσεις που εξετάζουν οι άνθρωποι της ομάδας από το εξωτερικό, κατά κύριο λόγο, και έχουν ξεχωρίσει κάποιες εξ αυτών. Και θα περιμένουμε να δούμε στις επόμενες μέρες ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις του Πάκο Ερέρα για την θέση του εξτρέμ, για τον παίκτη που θα αποκτηθεί σε εξτρέμ και για τον παίκτη, φυσικά, που θα αποκτηθεί για το κέντρο της άμυνας. Αυτές είναι οι δύο σίγουρες κινήσεις που θα πραγματοποιήσει η ομάδα μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, ανάλογα με τις αποχωρήσεις που θα υπάρξουν ενδεχομένως, το τονίζω, ο Άρης μπορεί να κάνει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση για να ενισχύσει το ρόστερ του. Πάντα όμως με δεδομένο ότι αυτό θα απαρτίζεται από 25 παίκτες το πολύ, όσους θέλει, δηλαδή, ο Ερέρα. Σύμμαχος πάντως για τον Άρη σε αυτές τις τελευταίες προσθήκες αναμένεται να είναι και τα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο, καθώς από τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, πάμε σε μια σύμπραξη της ΕΡΤ με την Νόβα ως επακόλουθο της επικείμενης συμφωνίας ανάμεσα στην πολιτεία και στην Super League για το πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Αν γίνουν αυτά, ο Άρης θα βάλει στα ταμεία του 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 1 εκατομμύριο παραπάνω από αυτά που προβλέπει η προφορική συμφωνία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την Νόβα, που είναι στα 1,7. Σίγουρα κάτι το οποίο συμφέρει πάρα πολύ τον Άρη, αυτή η σύμπραξη του συνδρομητικού με τη δημόσια τηλεόραση, του δίνει μεγάλη οικονομική ανάσα σε μια περίοδο που βασίζεται καθαρά στην τσέπη του Θόδωρου Καρπίδη και δεν έχει εσόδα από πουθενά αλλού. Και όχι μόνο, βέβαια, για αυτή τη χρονική περίοδο, γενικότερα για τη σεζόν είναι μια πολύ σημαντική ανάσα αυτό το ποσό, και για το κομμάτι της αδειοδότησης, καθώς, όπως διαβάζετε και σήμερα στο All About Άρης από το μεσημέρι, το οποίο, βέβαια, το είχαμε πει και το ζητούσαμε και με τον Χρήσανθο προχθές. Η ομάδα κόπηκε όσον αφορά το πλάνο βιωσιμότητας στη διαδικασία της αδειοδότησης, από τη στιγμή που δεν υπήρχε μέσα στο πλάνο βιωσιμότητας τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ήταν κάτι το οποίο το γνώριζαν, το ήξεραν και το περίμεναν στην ΠΑΕ. Όπως γνώριζαν και ποια θα είναι και η ποινή του Άρη για αυτό το πράγμα. 20.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο και τίποτε περισσότερο. Ούτε περιορισμός μεταγραφής, ούτε άλλες κυρώσεις για την ομάδα. Γι' αυτό και δεν εκφράζεται καμία ανησυχία και κανένας προβληματισμός, γιατί ο Άρης δεν θα επιβαρυνθεί πέραν αυτού του χρηματικού ποσού, και αυτό μπορεί να το γλιτώσει. Γιατί, όπως λένε την ΠΑΕ, θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης της ΕΠΟ, και μέσα σε αυτό το διάστημα, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ο Άρης θα προσπαθήσει να τακτοποιήσει το θέμα το οποίο υπάρχει με τα οικονομικά κριτήρια και να γλιτώσει το συγκεκριμένο πρόστιμο. Είναι μόνο αυτό και δεν είναι τίποτα άλλο, για να μην σκορπίζουμε τον πανικό και να μην λέμε ότι η ομάδα θα έχει πρόβλημα. Είναι μόνο 20.000 ευρώ. Στην ομάδα έχουν ως στόχο να συμπληρώσουν τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για το πλάνο βιωσιμότητας, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει είτε μέσω τηλεοπτικού, που είναι το πιο πιθανό, είτε μέσω χορηγιών.
Γι' αυτό και τον Άρη τον συμφέρει αυτή η πολύ πιθανή σύμπραξη ΕΡΤ και ΝΟΒΑ, γιατί με τα 2,7 θα πληρεί τις προϋποθέσεις, θα έχει συμπληρώσει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για το πλάνο βιωσιμότητας και θα διαιωθεί σε πρώτο βαθμό, κερδίζοντας την έφεση. Που θα περιμένουν να οριστεί και οι δικάσιμους της έφεσης. Όπως είπαμε όμως και προχθές, με τον Χρήστο εδώ πέρα που το συζητούσαμε το συγκεκριμένο ζήτημα, ακόμα και αν λυθεί το όλο θέμα, το οποίο δεν είναι και σοβαρό ιδιαίτερα, σύμφωνα που δεν υπάρχουν και ρόζοι για την ομάδα, παίρνω αυτού του ποσού, η όλη διαδικασία αυτή και το όλο θέμα έχει πλήξει το προφίλ της ΠΑΕ, η οποία όμως έχει το ελαφρυντικό ότι ακόμα βρίσκει μπροστά της κατάλοιπα της Football League. Ότι δηλαδή λειτουργεί χωρίς έσοδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όπως δηλαδή λειτουργούσε και την περσινή σεζόν, που μπήκανε πολύ λίγα χρήματα στα ταμεία της ως κέρδος. Κάτι όμως το οποίο δεν θα υπάρχει ως ελαφρυντικό και ως δικαιολογία την επόμενη χρονιά. Όπου ο Άρης θα πρέπει να είναι έτοιμος για να αποφύγει τέτοιες καταστάσεις όπως αυτήν. Που μπορεί να μην τον βλάπτει, αλλά ξαναλέω δεν είναι καλή για το προφίλ του η όλη κατάσταση αυτή. Έστω και αν μιλάμε απλά για ένα χρηματικό πρόστιμο της τάξης των 20.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι καθαρά τυπικό θέμα, δεν εκφράζεται καμία ανησυχία από την ΠΑΕ και δικαίως δεν εκφράζεται. Ειδικά αν ο Άρης μέχρι την εκδίκαση της έφεσης συμπληρώσει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για το πλάνο της βιωσιμότητας. Κάτι που είναι πολύ πιθανό, ξαναλέω, μέσω του τηλεοπτικού του συμβολέου. Το οποίο θα φτάσει τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, αν τελικά γίνει αυτή η σύμπραξη ΝΟΒΑ και ΕΡΤ, που είναι πάρα πολύ πιθανή, όπως διαβάζουμε και όπως αναφέρει και η ενημέρωση προκύπτει τόσο από την Πολιτεία όσο και τη Super League τα τελευταία 24 ώρα. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης για το ποδόσφαιρο. Θα πούμε πολλά περισσότερα και στη συνέχεια της εκπομπής και στη σύνδεση που θα έχουμε με τον Χρήστο Τσαλτίδη στην Ολλανδία και με τη Χάγη συγκεκριμένα. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, αν μας βοηθήσει και τηλεφωνική επικοινωνία, έχουμε μια προγραμματισμένη τηλεφωνική συνέντευξη για εσάς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε 42 λεπτά μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Γιάννη Ζάτση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM κενό τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δούμε αν μας βοηθήσει η ροή της εκπομπής μέχρι τις 7 για να ανοίξουμε ενδεχομένως και τις τηλεφωνικές μας γραμμές, καθώς έχουμε να κάνουμε και μια σύνδεση με την Ολλανδία και την ΧΑΙ. Για την ώρα θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη, με ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να μην βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά είναι σημαντικό και κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε στα μικρότερα τμήματα του ποδοσφαιρικού Άρη τη σημασία που πρέπει. Σήμερα ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε την συνέχιση της συνεργασίας του με τον Δημήτρη Καρμαλή και τον Πάνο Αλεξιάδη όσον αφορά το κομμάτι των Ακαδημιών. Ο κύριος Καρμαλής είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Καρμαλή από το Λίμπερο. Καλησπέρα και σε εσάς. Τέταρτη χρονιά. Τέταρτη χρονιά, ναι. Εσίως. Και με πολύ καλές βάσεις τα προηγούμενα 3 χρόνια μπαίνετε στην τέταρτη χρονιά παρουσία σας στην ομάδα. Ναι, πιστεύω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προεργασία τα προηγούμενα 3 χρόνια. Φτάσαμε τώρα σε ένα στάδιο το οποίο θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και άλλο τις ακαδημίες, γιατί ο Άρης είναι ένας μεγάλος σύλλογος και το αρμόζουν οι ακαδημίες του να είναι ισάξιες με ευρωπαϊκά σωματεία. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα έβγαλε την ανακοίνωση ο ΑΣΥΓΜΑ, έπειτα από συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ, αποφασίσανε να συνεχίσω εγώ και φέτος στο τιμόνι των ακαδημιών μαζί με τον Πάνο τον Αλεξιάδη. Και με νέο πρόσωπο αυτό... από φέτος τον. Συγγνώμη, σας διακόπτω κιόλας, τον Σάβα Καφίδη, φαντάζομαι μια προσθήκη πολύ σημαντική. Ο Σάβας Καφίδης ήταν μια προσωπικά δική μου επιλογή.
το ψάχναμε από πέρσι με τον κύριο Αλεξιάδη, ότι και βλέπαμε ότι χρειάζεται ένας τεχνικός διευθυντής ο οποίος καταρχήν να είναι γνώστης των ακαδημιών. Mm-hmm. Και τελικά αποφασίσαμε ότι ο Σάββας ο Κοφίδης είναι ο κατάλληλος και αυτός που θα δώσει το κάτι άλλο στις ακαδημίες μας. Είναι, φαντάζομαι, αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα, ότι θέλετε να ανεβείτε επίπεδο, το οποίο εντάσσεται και στο πλαίσιο της επιστροφής του Άρη στην Super League, και το νέο επίπεδο της πρώτης ομάδας παρασύρει, θα λέγαμε, και τα τμήματα που είναι από κάτω. Και τα τμήματα υποδομής, αλλά και τις ακαδημίες. Σίγουρα αλλάζουν οι υποχρεώσεις, αλλάζει το σκεπτικό, αλλάζει το κλίμα. Θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε την πρώτη ομάδα και φέτος λόγω της Super League. Και αυτός ήταν ο λόγος που πήραμε την απόφαση να τις αναβαθμίσουμε. Πέρσι και γενικότερα βασικά αυτή την τελευταία τριετία και με τη δική σας παρουσία βλέπουμε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά, βλέπουμε τίτλους να έρχονται. Βέβαια σε αυτές τις ηλικίες, φαντάζομαι, συμφωνείτε και εσείς, περισσότερη σημασία έχει να αναδεικνύονται νέα παιδιά. Αλλά γενικότερα οι ακαδημίες έχουν αλλάξει την εικόνα τους προς το καλύτερο την τελευταία τριετία. Το κλειδί αυτής της αλλαγής που έχει ως αποτέλεσμα και την ψήφο εμπιστοσύνης στο Ραστέχνη προς το δικό σας πρόσωπο, ποιο είναι? Ναι, δεν είναι μόνο η ψήφος εμπιστοσύνης του Ραστέχνη, είναι και η ψήφος εμπιστοσύνης των γονέων, οι οποίοι είναι καθημερινά στα γήπεδα. Mm-hmm. Και βλέποντας τη δουλειά που γίνεται, εκτιμούν και είναι οι βασικοί κριτές μας. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς εξακολουθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Το μυστικό της επιτυχίας δεν έχει μυστικό επιτυχίας. Το μυστικό επιτυχίας είναι δουλειά. Χρειάζεται πολύ τρέξιμο. Χρειάζεται καθημερινά έλεγχος των προπονητών για να δούμε πώς εξελίσσονται και τα παιδιά. Mm-hmm. Και φτάνουμε στο επιθυμητό σημείο μέσα από την πολλή δουλειά να βλέπω αυτά τα αποτελέσματα. Η παρουσία του Σάββα Κοφίδη έφερε και κάποιες αλλαγές σε επίπεδο προπονητών, τρόπου λειτουργίας μέχρι στιγμής, ή ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι? Φαντάζομαι θα τα πει και ο ίδιος ο κύριος Κοφίδης. Αυτά είναι, θα μου επιτρέψετε να μην πω στη διαδικασία αυτή. Την Τρίτη 12 η ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου. Ναι. Για να το ρωτήσετε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του. Εντάξει, φυσικά εμείς έχουμε συζητήσει. Ναι. Εμένα γενικότερα μου αρέσει πολύ το σκεπτικό του. Και σαν άνθρωπος που είναι χαμηλών τόνων, έτσι όπως πρέπει να είναι ένας τεχνικός διευθυντής σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες που είναι τα παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι στο τέλος της χρονιάς, όταν θα κάνουμε πλέον ταμείο, ότι θα υπάρχουν μόνο ωφελή και τίποτα άλλο. Κύριε Καραμαλή, με βάση έτσι και τον τρόπο λειτουργίας των κλαμπ στο εξωτερικό, θα γίνει ενδεχομένως μια προσπάθεια έτσι μιας κοινής φιλοσοφίας και ενός κοινού έτσι τρόπου λειτουργίας και με την πρώτη ομάδα, ξεσυνώσει με την πρώτη ομάδα και με τα τμήματα υποδομής? Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος. Έτσι, οι ακαδημίες, ναι. Ο στόχος των ακαδημιών είναι κάποια στιγμή να παίρνουν το ίδιο ποδόσφαιρο με το ίδιο σκεπτικό και με την ίδια φιλοσοφία μάλλον με τη μεγάλη ομάδα, ώστε τα παιδιά να είναι προετοιμασμένα όταν θα φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, mm-hmm. να μπορέσουν να συμμαθητοποιηθούν στη μεγάλη ομάδα. Πιστεύω ότι mm-hmm. θα γίνουν κάποιες επαφές του κυρίου Κοφίδη με τον κύριο Ερέρα. Mm-hmm. Θα τα πούνε, θα δουν τις φιλοσοφίες, πώς πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί το λέω και το ξαναλέω στις συνεντεύξεις μου, ότι ο Άρης είναι ένας και όλοι παλεύουμε για το κοινό καλό. Εσείς θα έχετε κάποια συνάντηση ενδεχομένως μέσα στο επόμενο διάστημα με τον κύριο Καρυπίδη, με αφορμή και τη συνέχιση της παρουσίας σας στις ακαδημίες? Υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Είναι κάτι που είναι καθαρά θέμα του ΑΣ. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, αν από το ΑΣ μου ζητηθεί να γίνει κάτι τέτοιο, μου δούμε ανοιχτό σε όλα. Μάλιστα. Και γιατί όχι, να μην βρεθούμε και να συζητήσουμε κάποια προβλήματα που ίσως προκύψουν στη διάρκεια. Εσείς ως, να το πω έτσι, λίγο ουδέτερος παρατηρητής, γιατί είστε επιφορτισμένος με το κομμάτι των ακαδημιών, πώς βλέπετε μέχρι στιγμής την κατάσταση στην πρώτη ομάδα, με το νέο αυτό ξεκίνημα που γίνεται γενικότερα? Εγώ φέτος δεν θα υπερβάλλω, αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος. πιστεύω αυτός ο ενθουσιασμός μου να βγει, να γίνει πραγματικότητα. Mm-hmm. Εντάξει, με την προσπάθεια, την τεράστια προσπάθεια που κάνει ο κ. Καρυπίδης και με τις μεταγραφές που φέρνει και με το καινούργιο προπονητικό κέντρο και με το χόρτο που άλλαξε και ανακαινίζει
γενικότερα το Κλάντζη και Λίδης. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Ναι. Θέλω να ευχηθώ καλή πορεία φέτος να έχουμε. Και από εκεί πέρα η προσπάθεια γίνεται. Τώρα το αποτέλεσμα δεν το γνωρίζω. Α, το ταμείο πάντα γίνεται στο τέλος. Και εσείς ως επιχειρηματίες το ξέρετε καλύτερα κιόλας. Ναι, πάντα. από εμάς. Και μακάρι αυτός ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία που υπάρχει γενικότερα να αποτυπωθεί και στα εισιτήρια διαρκείας και με την γενικότερη παρουσίαση του κόσμου στο γήπεδο. Είναι κάτι που το επιθυμούν και στον Άρη. Ναι, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και πρόβλημα, διότι εντάξει τώρα. Τα διαρκείας βγήκανε μέσα στο καλοκαίρι, ο κόσμος λείπει όλες τις διακοπές. Ναι. Πιστεύω ότι με την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος θα σπεύσει στα εκδοτήρια για να βγάλει διαρκείας. Μακάρι, μακάρι. Είναι ευχή όλων και είναι και μια καλή ευκαιρία νομίζω και το φιλικό της ερχόμενης Πέμπτης με τη Λάρισα στο κλάν της Βικελίδης, όπως και αυτό το οποίο αναβλήθηκε με την ΑΕΚ και θα περιμένουμε να δούμε. Ναι, ήμασταν και άτυχοι τώρα, χρησιμοποιώ θετικό και λόγω της ατυχίας που είχαν οι συνάδελφοι μας στην Αθήνα. Και εμείς με τη σειρά μας είχαμε την ατυχία να μην γίνει αυτό το φιλικό μάτς που ο κόσμος το ήθελε πάρα πολύ αυτό. Και εκεί θα γινόταν και εκεί θα πουλιόντουσαν πάρα πολλά διαρκείας. Εντάξει, να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό που ο Άρης επέστρεψε στη φυσική του θέση. Θα ευνοήσει νομίζω και εσάς, γιατί η παρουσία της ομάδας σε αυτή την κατηγορία και οι επιτυχίες που θα προσπαθήσει να έχει θα φέρουν και περισσότερα παιδιά νομίζω στις ακαδημίες σου. Ναι, αυτό είναι δεδομένο και σε αυτό βασιζόμαστε και γι' αυτό μου ζητήθηκε και από τον κύριο Ψηφίδη και από το Δέλτα Σίγμα. Ότι βλέποντας τη δουλειά που γίνεται προηγούμενα χρόνια και γνωρίζοντας καλά πλέον τις ακαδημίες, γιατί και εγώ την πρώτη χρονιά δεν ήμουν λίγο έξω από τα νερά μου, δεν ήξερα τη λειτουργία. Ναι. Τώρα πλέον όμως έχω αποκτήσει την εμπειρία και πάντα σίγουρα στο πλευρό μου του Παναγιώτου Αλεξιάδη, που είναι από το πρωί ως το βράδυ στα γήπεδα, θεωρώ ότι φέτος θα έχω μια σοβαρή αύξηση παιδιών και να φτάσουμε στο επιθυμητό νούμερο εκεί που πρέπει να είναι η Ακαδημία στο Άρη. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα στα επόμενα χρόνια, μακάρι να δούμε και παιδιά που περάσαν από τα δικά σας χέρια να κάνουν το επόμενο βήμα και να περάσουν και την πόρτα της πρώτης ομάδας. Γιατί όχι, το έχουν κάνει ήδη δύο νεαρά παιδιά άλλωστε. Έχω ξαναδηλώσει, θα είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για μένα και για τον κύριο Αλεξιάδη. Να δω κάποια στιγμή ένα παιδί που πέρασε από τα δικά μας τα χέρια να παίζει στη μεγάλη ομάδα. Μακάρι, μακάρι. Και φαίνεται ότι και οι άνθρωποι του Άρη είναι κάτι που το έχουν στο μυαλό τους και μέσα στο επόμενο διάστημα ελπίζουμε να δώσουμε μεγαλύτερη βάση σε αυτό το κομμάτι. Και μιας που πιάσαμε τα νερά, παιδιά, να αναφέρουμε ότι ξεκίνησαν και εγγραφές στις ακαδημίες, όπως αναφέρει και ο Ραστέχνης στην ανακοίνωσή του. Ναι, ξεκίνησα. Ναι. Και υπάρχει και το τηλέφωνο του κύριου Αλεξιάδη όσοι ενδιαφέρονται στην ανακοίνωση, αλλά και στα τηλέφωνα του Ραστέχνη όσοι θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες του Άρη. Κύριε Καραμαλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε φυσικά και την ερχόμενη Τρίτη συνέντευξη τύπου και με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τι θα πείτε εσείς αλλά και ο Σάββας Κοφίδης στις πρώτες του δηλώσεις. Νομίζω δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα μετά από την ανάληψη των νέων του καθηγόντων. Όχι, θέλαμε να γίνει επίσημα για να μάθουν ο κόσμος και εσείς οι δημοσιογράφοι ακριβώς το πλάνο και το πώς θα λειτουργήσουν οι ακαδημίες από φέτος. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καραμαλή, θα σας ακούσουμε και την Τρίτη με τον κύριο Κοφίδη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να καλή καλά. Συνέχεια. Αυτά από τον Δημήτρη Καραμαλή, τον υπεύθυνο των Ακαδημιών του Ποδοσφαιρικού Άρη, τον άνθρωπο που τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, το δύσκολο κομμάτι που δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά όπως είπα και πριν, κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε τη σημασία που πρέπει σε αυτές τις ηλικίες. Ο Άρης πρέπει να αρχίσει να δίνει μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερη έμφαση στις ακαδημίες του, στα τμήματα υποδομής του, όταν το κάνουν τόσα και τόσα ευρωπαϊκά κλαμπ. Όταν θες να ανέβεις επίπεδο πρέπει να δίνεις βάση και στις ακαδημίες σου και να αναδεικνύεις παίχτες μέσα από αυτές που μπορούν να σε βοηθήσουν και αγωνιστικά, αλλά να φιλεθείς και από αυτούς οικονομικά. Ενδεχομένως με κάποιες πωλήσεις, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να αγοράζουμε, είναι και να πουλάμε. Δεν γίνεται μόνο να παίρνεις, πρέπει και να δίνεις και να βάζεις και ωραίο ζεστό χρήμα για ενεζάτη στα ταμεία σου. Όταν πουλάνε η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, παίχτες από τις ακαδημίες τους. Γενικότερα, παίχτες, δεν μπορείς να πεις εσύ ότι εγώ δεν θα πουλήσω, δεν θέλω να δώσω, θα τους κρατήσω. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
αγοράζεις και πουλάς. Και μακάρι η καλή δουλειά που γίνεται τα τελευταία τρία χρόνια στις ακαδημίες, με την παρουσία και του κύριου Καραμαλή και του κύριου Παναγιώτη Αλεξιάδη φυσικά, να συνεχιστεί για ακόμα μια σεζόν, την τέταρτη που ετοιμάζονται να έχουν στην ομάδα ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Αλεξιάδης. Για όσους ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους στις ακαδημίες ποδοσφαίρου του Άρη, μπορούν να απευθυνθούν στο 6944 778 058 και στον κύριο Παναγιώτη Αλεξιάδη, όπως επίσης και στη γραμματεία του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, 2310-305-402. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και όπως λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Καραμαλή, την ερχόμενη Τρίτη στις 12 η ώρα στην αίθουσα τύπου του Κλάνς Βικελίδης θα λάβει χώρα συνέντευξη τύπου τεχνικού διευθυντή, του νέου τεχνικού διευθυντή των Ακαδημιών του Άρη, του κύριου Σάβα Κοφίδη. Σιγά σιγά θα πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε θα πούμε λίγα πραγματάκια ακόμα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη και για τα όσα περιμένουμε και για το απόψινο φιλικό με την Den Haag. Θα έχουμε και επικοινωνία μετά τις 18.30 με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη. Θα πούμε και δύο-τρία πραγματάκια και για το μπάσκετ, όπου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας των Κιτρινόμαυρων πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Θυμίζω, η προετοιμασία του μπασκετικού Άρη θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά, σε εξαιρετική Καστοριά, που κάποτε είχε και γούνες, τώρα δεν ξέρω αν έχουν πλέον. Καστοριάνη, έχεις πάει Γιάννη? Ναι, έχει. Έλα. Πάτα να σ' άκουσα. Μάλιστα. Τι? Μεγάλος Καστοριά. Έλα ρε. Ωραία είναι. Το χειμώνα δύσκολα περνούσονται βέβαια. Όχι, καλά, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, είμαστε στο ένα λεπτάκι πέρα από τις 6. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 12 λεπτάκια μετά από τις 6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Έχουμε αλλαγή προσώπων στα DEX. Βασίλης Καβαδίας πλέον πίσω από την κονσόλα του ήχου. Παραλεύεται σκυτάλη από τον Γιάννη Ζάτσι. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ακούσαμε νωρίτερα τον Δημήτρη τον Καρμαλή, τον υπεύθυνο των Ακαδημιών του Άρη, ο οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Αλεξιά θα συνεχίσουν για τέταρτη σεζόν στην ομάδα και με νέο πρόσωπο τον Σάβα Κουφίδη, τον οποίο οι φίλοι του Άρη θα ακούσουν την Τρίτη στις 12 στη συνέντευξη τύπου που θα παραχώρησει ο νέος τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών στην αίθουσα τύπου του Κλεάνθης Βικελίδης. Σε λίγο θα δείτε και στο All About Aris κάποιες πρώτες φωτογραφίες από τη Χάγη και το γήπεδο της Den Haag, το Cars Jeans Stadion, στο οποίο στις 8 ο Άρης θα αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς στο πιο δυνατό του τεστ επί Ολλανδικού εδάφους και στο πρώτο τελευταίο του πριν πάρει το δρόμο της επιστροφής η ομάδα για την Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, αύριο έχουμε το τελευταίο φιλικό με την Βίλεμ στο Τίλμπουργκ στις 2.30 ώρα Ελλάδος, 1.30 ώρα Ολλανδίας. Στη Βίλεμ, στην οποία μάλιστα αγωνίζεται και ο Δημήτρης Οκολοβός, ο πρώην μέσος του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού, ως δανεικός στους Ολλανδούς από την Μέχελεν, τη Βέλγικη Μέχελεν, για την φετινή σεζόν. Κάλεσε λίγο το Χρύσανθο, μήπως θέλει τώρα να βγει να μιλήσουμε. Το θυμάσαι? Μπορώ να το πω στον αέρα, άμα θες. 6-9. Άμα θες, φίλε, βγάλε με αέρα να σου το πω. Γιατί το θυμάμαι απ' έξω. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε κιόλας, γιατί βλέπω ότι έχετε στείλει και μηνύματα και ρωτάτε για το αν θα υπάρχει κάποιο link για το παιχνίδι. Περιμένουμε και εμείς, ψάχνουμε μήπως υπάρξει κάποιο. Σίγουρα θα το ακούσετε το match ζωντανά από το Libero 107,4 σε περιγραφή του Χρήστον Τσαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Cars Jeans Stadion της Ολλανδίας και θα δούμε μήπως τον έχουμε και τώρα και έχουμε μια πρώτη σύνδεση με την Χάγη. Αν θα μας κάνει τη χάρη τηλεφωνική επικοινωνία, είναι τώρα ο Βασίλης Καβαδίας σε επικοινωνία μαζί του. Πότε? Σε 10? Αφού μπήκε ρε φίλε, φωτογραφίες έστειλε. Παπατζής ρε φίλε, δηλαδή, μέγας παπατζής. Τώρα ξέρεις τι κάνει, είναι το καθιερωμένο καφενείο που γίνεται αυτή τη στιγμή με τους υπόλοιπους συναδέλφους, κατάλαβες. Έτσι είναι φίλε. Έτσι. Είναι πραγματικότητα.
Είναι πραγματικότητα. Τι δεν τα ξέρουμε. Δεν τα έχουμε κάνει. Υποκανονικές προποθέσεις βέβαια εμείς τα κάναμε αυτά. Αλλά εντάξει. Μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε ότι μαζί μας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Στοίχημαν και το στοίχημαν.gr. Εκεί που συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του Στοίχημαν, άμεση ενημερώση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Μαζί μας και ο Γιαννόπουλος Σέρβις για τα φορτηγά σας. Σούστες, αντικατάσταση αερόφουσκας, αμορτισέρ στις καλύτερες τιμές, αντικατάσταση πετάλων για φορτηγά. Τον Γιαννόπουλο τον βρίσκεται 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, τηλέφωνο 2310-751-933. Σήμερα η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει στις 13 Αυγούστου, νωρίτερα δηλαδή από κάθε άλλη χρονιά, που βλέπαμε τον Άρη πιάνει δουλειά μετά τα μέσα Αυγούστου και προς τα τέλη. Το βασικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί, λέει, στο Άργος οριστικό της Καστοριάς, ενώ η ομάδα μας, λέει, θα δώσει συνολικά 5 φιλικά παιχνίδια μέχρι την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της νέας σεζόν κόντρα στη Δυναμό Τυφλίδας στις 20 Σεπτεμβρίου στη Γεωργία για τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Basketball Champions League, το πρόγραμμα της προετοιμασίας του μπασκετικού Άρη. 10 με 11 Αυγούστου ιατρικές εξετάσεις, 13 Αυγούστου η πρώτη προπόνηση, 14 με 15 Αυγούστου εργομετρικός έλεγχος παικτών, 23 Αυγούστου με 31 Αυγούστου προετοιμασία στο Άργος οριστικό, δηλαδή για 8 μέρες. Ναι. Στις 29 Αυγούστου φιλικός αγώνας με την Καστοριά και κλεισμένο των θυρών στο Άργος οριστικό, στις 31 Αυγούστου μετάβαση στο Μέτσοβο και προπόνηση, 1 Σεπτέμβρη φιλικός αγώνας με τον Ολυμπιακό και κλεισμένο των θυρών στο Μέτσοβο, ο Ολυμπιακός που προτιμάει πολύ τα τελευταία χρόνια το Μέτσοβο για την προετοιμασία του. Στις 6 Σεπτεμβρίου φιλικός αγώνας με την Πινάρ Καρσίγιακα και κλεισμένο των θυρών στο Νικ Γκάλις Χολ. Στις 12 Σεπτεμβρίου φιλικός αγώνας με την Ισταμπούλ BB και κλεισμένο των θυρών στο Νικ Γκάλις Χολ. Και 15 Σεπτεμβρίου φιλικός αγώνας με τον Κολοσσό και κλεισμένο των θυρών στα Τρίκαλα. Δηλαδή οι φίλοι του Άρη φιλικό δεν θα δουν. Του μπασκετικού Άρη θα πρέπει να περιμένετε μέχρι το παιχνίδι με την Δυναμό Τυφλίδας. Το πρώτο μάτς με τους Γεωργιάνους είναι στις 20 Σεπτεμβρίου, λίγες μέρες μετά, και προς τα τέλη Σεπτέμβρη, θα έχουν οι φίλοι του Άρη την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά από κοντά και σε επίσημο παιχνίδι την ομάδα που δημιουργεί ο Βαγγέλης Αγγέλου, με τον Άρη να έχει κλείσει σχεδόν το ρόστερ και ενδεχομένως να γίνει άλλη μία κίνηση, όπως μας έλεγε προχθές και ο Γιάννης ο Παραπονιάρης, αλλά και ο Σταμάτης ο Μορελής, που καλύπτουν το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Ενδεχομένως να έχουμε μια ακόμα επιλογή, αλλά ο Άρης σχεδόν έχει κλείσει το ρόστερ, το έχει πάρει τους παίχτες που θέλει ο Βαγγέλης Αγγέλου, και αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς ανάμεσα στον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό Άρη, αν μπορούμε να τους βάλουμε μαζί, ότι και ο Πάκο Ερέρα στον ποδοσφαιρικό Άρη και ο Βαγγέλης Αγγέλου στον μπασκετικό Άρη, πήραν τους παίχτες που ήθελαν. Και ο Ερέρα εξ αρχής είπε ότι θέλω αυτούς τους παίχτες, πήρε τις πρώτες του επιλογές, όπως και ο Βαγγέλης Αγγέλου είδε να έρχονται οι πρώτες του επιλογές και να εντάσσονται στο ρόστερ της νέας σεζόν, το οποίο θα πιάσει δουλειά, ξαναλέω, στις 13 Αυγούστου, περίπου δηλαδή έναν μήνα βασικά και κάτι παραπάνω πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για τη νέα σεζόν. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, από χθες το βράδυ είχαμε την άφιξη του Χάμζα Γιουνές στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχαμε και την άφιξη του Θόδωρου Καρυπίδη στην Ολλανδία και στον Μπόσενχοφτ, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, μαζί με το γιο του μάλιστα, ο οποίος είναι φωτοτυπία του μπαμπά του. Για όσους είδατε και τις φωτογραφίες, είναι δηλαδή ίδιος. Λοιπόν, με κάποιες διαφορές στο μαλλί. Εντάξει, λογικό. Βρέθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης το βράδυ λοιπόν στον Μπόσενχοφτ, που έχει στρατοπεδεύσει η ομάδα. Μίλησε με τον Πάκο Ερέρα, μίλησε με τον Ράουλ Μπράβο και με τον Τέλμο Ντε Αντρές για την μέχρι τώρα προετοιμασία της ομάδας, για κάποια θέματα της ομάδας και φυσικά και με τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο, τον αθλητικό διευθυντή των Κιτρινών Μαύρων, ο οποίος βρίσκεται από τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία και παρακολουθεί από κοντά
την προετοιμασία του Άρη. Και φυσικά ο Θόδωρος Καρυπίδης θα παρακολουθήσει τόσο το απόψινο φιλικό στην Χάγη με την Den Haag, αλλά και το αυριανό με τη Βίλεμ στο Τίλμπουργκ, και θα επιστρέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να συνδεθούμε ως ο Λαμπαουτάρης για τελευταία φορά με την Ολλανδία και τον Χρήστα τον Τσαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο γήπεδο της Den Haag. Χρήστα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Βλέπουμε τις πολύ ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνεις από το γήπεδο των Ολλανδών. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Για μια ομάδα που είναι έβδομη στην Ολλανδία, θα το χαρακτήριζα εκπληκτικό. Εντάξει, κοίτα, είναι από τις ιστορικές ομάδες της Ολλανδίας η Den Haag. Μην βλέπω εδώ κάτι, έχει κάτι πρωταθλήματα, κάτι κύπελλα, τι είναι αυτό που έχει. Πρωταθλήματα δεκαετία 40 βέβαια, το 5 ιδρύθηκε. Το 25, το 41, το 42, το 67 και το 74. Και με 11 συνεχόμενα χρόνια παρουσία στην Eredivisie, και από το 2014 έχει αλλάξει χέρια και ανήκει σε μια εταιρεία κινέζικων συμφερόντων. Μάλιστα. Προφανώς αυτοί φτιάξαν και αυτά που φτιάξαν εδώ πέρα. Και 17.000 διαρκείας, αυτό είναι το εκπληκτικό. Κοίτα, να σου πω κάτι όμως. Πάνε πες τώρα στον Αριανό. Ναι. Ο Άρης παίζει με την Den Haag. Θα του πει Den Haag, μωρέ, τώρα Άρης. Ή που συζητούσαμε για τον Σόζα που έλεγε ότι σκέφτεται να πάει στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία. Θα πας εκεί. Είδες στην παραλία της Χάγης. Εγώ κοιτούσα, εντυπωσιάστηκα με την Άμμο, η οποία είναι δηλαδή νομίζω πιο καθαρή. Φιλέ. Δεν έχω ξαναδεί. Είναι αυτό που είδες, αυτό που είδες ήταν από μακριά και τα λοιπά. Αυτό ήταν καμιά 500 μέτρα μέχρι να φτάσει στη θάλασσα από εκεί που ήμασταν. Ναι. Ήταν όλα μουδιά και 6 χιλιόμετρα μήκος. Φαντάσου. Και ούτε μιλάμε τώρα για χιλιάδες κόσμο. Και ούτε σκουπιδάκι κάτω. Ναι, και να λες που είναι. Και δεν τράβηξε από πάνω. Κάτι ξενοδοχιάρες, απίστευτα κτίρια κτλ. Και αυτό όλο το πράγμα είναι δίπλα ακριβώς στο εμπορικό λιμάνι. Φυσικά διαχωρίζεται, δεν έχει καμία σχέση και κανένα δεν παίρνει ούτε λάδι αντιλιακό δεν περνάει, όπως και εμάς που γίνεται ο κακός χαμός. Ναι. Και εμείς στην πίθλα και εμείς στη βρώμα. Φυσικά τα καθαρίζουν όλα. Ναι. Και απίστευτος κόσμος, πολλής κόσμος. Ναι. Και όλα αυτά ξενοδοχεία, καζίνο. Δηλαδή και λες εκεί, να πας στη Χάγη, την ξενέρω, τι μωρέ τώρα. Φτώχεια καταραμένη. 10 λεπτά το κέντρο της πόλης γίνεται αυτό το πράγμα. Φτώχεια καταραμένη. Εδώ έρχομαι, είναι η μόνη πόλη, να σου πω κάτι, εγώ γενικά είμαι της Ελλάδας και μου αρέσουν οι ελληνικές παραλίες και τα λοιπά και τα νησιά. Και έχω πάει σε αρκετές χώρες και αρκετές πόλεις και στην κεντρική Ευρώπη κτλ. Χρήστα, θα να σε διακόψω λίγο, γιατί έχουμε την ώρα. Ναι, ναι. Να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε πάλι. Την ώρα! Επιστρέφουμε πάλι στην Ολλανδία και στην προετοιμασία του Άρη. Χρήστα. Εδώ είναι ο γιο της. Ήρθε! Ήρθε ο τρελός από τα κουφάλια, ήρθε με τον άλλον το Βαϊραμίδι από τα Γιάννητά. Ναι. Σούπερ 3 Γιάννητσών και Σούπερ 3 κουφαλίων δίνουν το παρόν στο παιχνίδι και με το Λιφουκίδη. Τριπλέτα πραγματικά εξόρμησης εκδρομάρεν. Και ίστα τώρα από Θόδωρο Καρυπίδη βλέπω τώρα, μέσα από το γήπεδο. Ναι, και πήγανε ρε φίλε. Ναι. Πήγανε ρε φίλε και φάγανε σε ελληνικό αστιατόριο. Τους λέω καλά είναι δυνατόν. Τι άφανε ρε φίλε. Πάτε. Εδώ σφαν. Και εμείς πήγαμε στην παραλία. Εντάξει, φαίνεται διαφορά ποιότητας και ποιος είναι ο πολυταξιδεμένος, ποιος βγήκε τώρα από τα κουφάλια. Εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει, ο Γιώργος που λέω έχει πάει Χονγκ Κονγκ, τέτοιο έχει πάει παντού. Αλλά... στο μεταξύ. Αλλά... εντάξει. Πολύ ωραίο το γήπεδο, 17.000 διαρκείας. Αυτά είναι παραδείγματα τα οποία δεν θα τα περνάμε μπάι. Δεν κοιτάξαν να δουν αν θα είναι καλή ομάδα, αν θα πάρει μεταγραφές. Κλείνουν τα διαρκείας τους για 2, 3, 4, 5 χρόνια. 19.000 είναι το γήπεδο, 17.000 διαρκείας έχουν. Αλλά εντάξει, άμα τα λες αυτά είσαι κακός. Και χωρίς Ευρώπη κιόλας, γιατί τη χάσανε την Ευρώπη στα play-off πέρυσι. Ναι, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Ναι. Η καλύτερη από αυτές που έχει αντιμετωπίσει ο Άρης μέχρι στιγμής. Θα πιεστεί πιστεύω ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι. Έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα να πρέπει να κοντρολάρει δύο παιχνίδια, γιατί παίζει και αύριο και μάλιστα αύριο μεσημέρι. Επομένως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση και τι θα δοκιμάσει ο Πάκο Ερέρα. Τώρα δεν έχουμε εικόνα για το αν θα παίξουν δηλαδή κάποιοι 90 λεπτό και κάποιοι άλλοι αύριο ή αν θα προτιμήσει να μπει σε μια διαδικασία να μοιράσει το χρόνο, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Με τον Πάκο Ερέα της Χερίζων σημειώνει ότι γι' αυτόν δεν έχει ουσία
το αποτέλεσμα, αλλά να δει συγκεκριμένα πράγματα. Από την άλλη όμως, όταν υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα, είναι καλό για τους, για τους ποδοσφαιριστές, γιατί κερδίζουν σε ψυχολογία. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι καλό και για τον κόσμο, γιατί ενδεχομένως να πάνε σε μια διαδικασία αγοράς διαρκείας κάποιοι οι οποίοι είναι λίγο πιο δύσπιστοι και με την παρουσία της ομάδας εδώ να είναι καλή, πείθονται λίγο περισσότερο. Νομίζω ήδη βέβαια οι περισσότεροι έχουν πιστεί και έχουν μπει σε μια διαδικασία τέτοια ώστε τις επόμενες ημέρες να αγοράσουν το διαρκείας τους. Μακάρι, μακάρι, και το περιμένουμε αυτό να γίνει. Με το Θόδωρο Καρυπίδη που βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία το βράδυ. Δεν είπαμε πολλά, πέρα από το γεγονός ότι και αυτός είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι οι χειρισμοί που έγιναν στο θέμα του τηλεοπτικού και το γεγονός ότι δεν μπήκαμε σε μια λογική να πάρει η ομάδα το 1% που πρόσφερε αρχικά η Νόβα, όπως το έκαναν άλλες ομάδες. Βέβαια, ο Άρης είχε το εξής πλεονέκτημα. Από τη στιγμή που ο μεγαλομέτωχος του γνώριζε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει όσον αφορά το κομμάτι των προκαταβολών και της στελέχωσης της ομάδας με τους παίκτες που αποδεδειγμένα ήρθαν μέχρι στιγμής, έτσι, και χρειάστηκαν αρκετά χρήματα για να δοθούν. Από τη στιγμή λοιπόν που ήξερε ότι διέθετε αυτά τα χρήματα, πήρε το ρίσκο, αν θέλεις, το να περιμένει μέχρι να έρθει μια καλή πρόταση. Ήδη από το 1% η Νόβα έχει φτάσει στο 1.700, 1.800 ή κάποια μπόνους. Δηλαδή ακόμα και αν δεν υπάρξει τελικά η σύμπραξη ανάμεσα σε Νόβα και ΕΡΤ, για να αποφέρει στον Άρη σχεδόν 2.700, δηλαδή σχεδόν τα τριπλάσια από ότι αν έκλεινε πριν ένα μήνα, όπως πιεζόταν κιόλας από αρκετούς φίλους του Άρη και έλεγε κλείσε στην Νόβα κτλ. Γιατί μετά δεν θα μπορούμε και δεν μπορούσαμε να κάνουμε μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Από αυτό δικαιώνεται. Το κόστος είναι ένα μικρό επικοινωνιακό κόστος σε σχέση με την αδειοδότηση, την οποία δεν θα πάρει σε πρώτο βαθμό όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Αλλά από τη στιγμή που αυτό αφορά ένα πρόστιμο 20.000 ευρώ και τίποτα παραπάνω, νομίζω ότι οποιοδήποτε θα επέλεγε αυτό ακριβώς που έκανε και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και καλό θα ήταν σε δεύτερο βαθμό αν προλάβει, είτε μέσω κάποιων χορηγιών όπως λέγεται από την ΠΑΕ, είτε μέσω του τηλεοπτικού, να το εξαλείψει και αυτό, να πάρει δηλαδή και την άδεια ο Άρης, καλό θα ήταν. Το κακό είναι μόνο επικοινωνιακό όμως, γιατί είμαι βέβαιος ότι κάποιοι θα το εκμεταλλευτούν για να πούνε ότι δεν πήρε άδεια. Και βέβαια, έτσι μιλάω γιατί είναι η χρονιά από τη Β' Εθνική στην πρώτη κατηγορία. Πρέπει να είμαστε και λογικοί στην κριτική μας πολλές φορές. Εγώ δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου αυτό το πράγμα και δεν θα ήθελα σε καμία των περιπτώσεων να υφίσταται κάτι τέτοιο. Θα ήθελα, ας πούμε, να μπορεί ο μεγαλομέτωχος να πάει να ρίξει 800 χιλιάρια, 700 χιλιάρια, 1 εκατομμύριο αύριο και να το καλύψει και να μην μπορεί να μιλήσει κανένας. Εν τούτης, ξέρουμε τις δυνατότητες, ξέρουμε που βαδίζει η ομάδα. Ενδεχομένως, αν είχαμε κάποια περισσότερα διαρκείας, που και πάλι η λογική του κόσμου είναι λογική. Δηλαδή σου λέει, γιατί να το πάρω, φίλε, τον Ιούλιο, όταν δεν θα δω τίποτα. Θα πάω τέλη Αυγούστου να το πάρω το διαρκείας μου, αφού έχω περάσει και τις διακοπές μου, έχω κάνει τον προγραμματισμό μου, έχω διαθέσει αυτά που πρέπει να διαθέσω για την οικογένειά μου στις διακοπές ή οτιδήποτε άλλο, και μετά θα πάω να πάρω και για τον Άρη το διαρκείας μου. Υπό αυτή την λογική λοιπόν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η ομάδα, και αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μακάρι να τελειώσει θετικά αυτό που πάει να τελειώσει θετικά, η σύμπραξη ΕΡΤ Νόβα δηλαδή. Όλα δείχνουν πως πάμε προς τα εκεί και αυτό θα αποφέρει στον Άρη περίπου 1 εκατομμύριο παραπάνω σε σχέση με αυτό που υπολόγιζε αρχικά η ομάδα μετά τη συμφωνία, την πληροφορική που είχε απευθείας με την Νόβα. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα είναι σίγουρα καλύτερα τα πράγματα, άσχετα αν σήμερα ή τη Δευτέρα, δεν ξέρω πότε θα ανακοινωθεί από την ΕΠΟ, αν ανακοινώθηκε ήδη, υπάρχει αυτή η αρνητική εισήγηση όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Αναμενόμενο. Το πρόβλημα θα ήταν, αν ο Άρης δεν έπαιρνε άδεια για τα άλλα θέματα. Εκεί θα είχε πρόβλημα και θα είχε αφαίρεση βαθμών, 6 βαθμών και απαγόρευση μεταγραφών. Εκεί θα μιλούσαμε για καταστροφή, εκεί θα έπρεπε να πάνε όλοι σπίτια τους, να πάμε κι εμείς για μπάνιο εδώ στην Παγκαλία. Χάγη, και να μείνουμε εδώ, να μην ξαναγυρίσουμε καθόλου. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ένα πρόστιμο περίπου 20.000 ευρώ, το οποίο είτε θα το πληρώσει ο Άρης και θα προχωρήσει παρακάτω, είτε μέχρι την έφεση της ομάδας, αν υπογραφούν μέχρι την έφεση της ομάδας τα όποια συμφωνητικά, τότε δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και θα πάρει την άδεια και για το άρθρο 52 που αφορά τη βιωσιμότητα του συλλόγου. Και είναι σημαντικό αυτό το ποσό που είναι πιθανό να έρθει χρήσανθε από τη σύμπραξη ΕΡΤ και ΝΟΒΑ, αυτά τα 2,7, γιατί δίνουν και στον Άρη μια μεγαλύτερη άνεση στο μεταγραφικό, καθώς υπάρχουν ακόμα μια-δυο κινήσεις
που εκκρεμούν αυτοί του κεντρικού αμυντικού δηλαδή και του, και του extreme. Δίνουν την άνεση και στην ομάδα, δίνουν την άνεση και στον κόσμο να αυτή να στηρίξει. Γιατί αν ο Άρης έχει το 2,7 και πάει και στα 5.000 διαρκές από τα 1.500 που έχει τώρα, ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι και η ομάδα θα πληρώσει στο έπακρο τα όποια οφειλόμενα έχει δεξιά και αριστερά και ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα να κάνει πολύ καλύτερες και προσεγμένες μεταγραφικές κινήσεις. Δεν θα χρειαστεί να μείνει όσον αφορά τα καλά συμβόλαια στον Κολάσο και στον Ματέο Γκαρσία, θα μπορεί να κάνει και μια-δυο ακόμα κινήσεις και για μένα είναι πέρα για πέρα απαραίτητες, ναι, κάποιες προσθήκες, γιατί η ομάδα δεν έχει βάθος. Η ομάδα έχει για μένα, έτσι, δική μου θέση, καθαρά με όσα βλέπω μέχρι τώρα, έχει 13-14 ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν ο ένας να αντικαταστήσει τον άλλον και από εκεί και έπειτα υπάρχει μεγάλη διαφορά των δευτεροτρίτων αναπληρωματικών σε σχέση με τους υπόλοιπους. Θα δούμε. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Με την προετοιμασία της ομάδας να φτάνει το δεύτερο στάδιο βασικά, γιατί έχουμε και το τελικό μοντάρισμα στην Ελλάδα, να φτάνει στο τέλος της αυτή η παρουσία του Άρη στην Ολλανδία. Σου δίνεται η αίσθηση ότι θα έχουμε αποχωρήσεις τελικά, γιατί για κάποιους αυτό το διάστημα παρουσίας στην Ολλανδία ήταν και κάτι σαν μια δεύτερη ευκαιρία από τον Ερέρα μέσα στη δικασία του Φιλιππίνου. Αν μπορούσε η ομάδα τη Δευτέρα να λύσει το συμβόλαιο αυτομάτως κάποιων παιχτών, θα το έκανε. Και όχι γιατί είναι κακά παιδιά ή κακοί παίκτες. Γιατί ορισμένοι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που ζητάει ο Ερέρα. Το έχω πει πολλές φορές με παράδειγμα τον Μουμίν. Ο Μουμίν είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και για μένα θα έπαιζε άνετα στις μισές ομάδες της Super League και σε όλες φυσικά τις ομάδες της Football League. Αλλά είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού από τον τρόπο παιχνιδιού που ζητάει ο Ερέρα. Δεν μπορεί ο Μουμίν να έχει την μπάλα με τη μία και να έχει ταχύτητα και να τροφοδοτεί τον μπροστινό του παίκτη για να φύγει γρήγορα στην κόντρα επίθεση η ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Ο Μουμίν πάει στη δύναμη, πάει στο κεφάλι, πάει στο tackling το δυνατό, πάει σε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του και σίγουρα δεν έχει την ταχύτητα. Έτσι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, ο Μουμίν έμεινε στην Ελλάδα και επιλέξα κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές για να στελεχώσουν το χώρο του κέντρου της ομάδας. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός ποδοσφαιριστής κάποιος. Υπάρχουν παίκτες που σαφέστατα και στα δικά μου τα μάτια, φαντάζομαι και στο Ερέρα, δεν μπορούν να υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο το οποίο θέλει να παίξει ο Άρης. Γι' αυτό και θα προταθούν κάποιες λύσεις συμβολέων. Τώρα το αν θα γίνουν ή όχι θα το δούμε στην πράξη, γιατί το οικονομικό πάντα παίζει τον ρόλο του. Εγώ σου λέω, όχι μόνο με τον Μουμίν και τον Μπαργκάν, ας πούμε, και άλλους που είναι γνωστές, μιλάω και για παίκτες που είναι πάνω στην Ολλανδία, αλλά όπως λες και εσύ πολύ σωστά, ναι. Θα δούμε και από εγώ για αυτούς λέω. Ναι, τι θα... Σου φέρα παράδειγμα, σου είπα ένα παράδειγμα από αυτούς που είναι ήδη κάτω, γιατί δεν θέλω εγώ να πω, γιατί καταρχήν δεν είναι πληροφορία. Ναι. Είναι άλλο, έχω πληροφορία για λύση συμβολέου. Μου είπαν ότι λύνεται το συμβόλαιο του Τσαλτίδη. Είναι άλλο αυτό. Και είναι άλλο να βλέπει ο δημοσιογράφος ότι ο Παπαδόπουλος, ο Τσαλτίδης και ο Σακελαρίδης δεν μπορούν να αποδώσουν με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιθανό να λυθεί το συμβολαιό τους. Έτσι. Και σου θυμίζω κιόλας ότι η εκτίμηση πριν την Ολλανδία ήταν ανάμεσα σε Μουμίν και Ιντζόγλου. Οι περισσότεροι συνάδελφοι λέγανε Μουμίν. Αλλά πήρε τον Ιντζόγλου πάνω και άφησε τον Μουμίν. Άρα ο Ερέρα θα κρίνει και προφανώς θα κρίνει με παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το παιχνίδι, με παραμέτρους που έχουν να κάνει με το αγωνιστικό και με παραμέτρους που έχουν να κάνουν με το οικονομικό, αλλά εκεί μπαίνει ο ρόλος του Διαμαντόπουλου και του Καρυπίδη. Ναι. Με όλα αυτά τα δεδομένα όμως θα γίνει ένα puzzle, θα δούνε τι μπορούν να αφαιρέσουν, τι μπορούν να προσθέσουν. Ενδεχομένως να σου πω κάτι, να υπάρξει αποχώρηση παίκτη, ο οποίος επειδή θα έρθει και θα πει μια ομάδα τον θέλω. Και να πει αυτός παιδιά δεν θέλω αποζημίωση, θέλω να πάω τζάμπα στον Ηρακλή. Παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Που είναι πιθανό γιατί υπάρχει μυροφορία πλέον. Και αρκετά παιδιά το από εδώ θα τα θέλει και εκεί. Μπορεί να υπάρξει αυτό το κόνσεπτ. Έτσι, και αν βλέπουν εδώ ότι δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ κάποιοι ποδοσφαιριστές, δεν λέω για τον Δελιζής παράδειγμα που δείχνει στα πλάνα του προπονητή, από ένα παίκτη που μένει, ας πούμε, που είναι στα πλάνα του προπονητή κτλ. Ο Δελιζής για να φύγει να πάει στον Ηρακλή είναι μόνο αν του πει ο Μύρο και πει και ο Δελιζής, παιδιά δεν μπορώ εδώ, ας το Βέλεθ με το Σόουζα να παίζει, θα πάω εγώ εκεί. Ούτε το πιστεύω. Γιατί έχει αρχηγική παρουσία μέχρι τώρα ο Δέλη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν παράμετροι πολλές φορές που διαμορφώνουν μια κατάσταση. Μία παράμετρος είναι ότι πλέον υπάρχει Μυροφορίδης στον Ηρακλή. Και ο Μυροφορίδης συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές μπορεί να τους εντάξει στον Ηρακλή από τον Άρη. Τους θέλει. Αν λοιπόν να γίνει η ανάλογη πρόταση μπορεί να γίνει. Αν δεν γίνει όμως, έτσι, και δεν δέχονται να φύγουν, δεν πάει να του δίνει, μπορεί να του δίνει σε ένα εκατομμύριο. Και αν λέει, όχι, φίλε, εγώ δεν θέλω, θα παίξω για 50 χιλιάρια στον Άρη. Όταν έχει συμβόλαιο, στο τέλος πρέπει να συνενέσει και ο ποδοσφαιριστής για να υπάρξει
Ο 779 αποχώρησε. Λέει, δεν μπορεί ο Αργιανός να μιλάει για πλήγμα στο κύρος της ΠΑΕ με αφορμή αυτό που έγινε με, την, με το πρόστιμο, όταν σαν κόσμος δεν έχει κάνει το χρέος του αδιαρκεία σε σχέση με τους τρεις άλλους μεγάλους. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα πάρει διαρκεία. Ναι. Θα πάρει και διαρκεία και θα έχει ο Άρης και πολλά εισιτήρια πόρτας. Έτσι είναι η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, δεν είναι του Αργιανού. Οποιοςδήποτε βρίσκεται στη θέση του Άρη. Δηλαδή τι, πήγε σε ένα παιχνίδι στο Βικελίδης. Θα πήγαινε με την ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι εκείνη τη μέρα θα έκοβε 2.500 διαρκεία. Πολύ πιθανό, ναι. Γιατί έτσι λειτουργεί, ο Έλληνα. Τη τελευταία στιγμή πάντα. Θα σου πω το εξής. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε το Champions League. Ναι. Έτσι. Μέχρι δύο μέρες πριν το ΜΑΤ είχε μια φυσιολογική ροή. Ναι. Γιατί πήγε και το ΜΑΤ την Τρίτη. Έτσι πήγαινε ο άλλος την Τετάρτη, την Πέμπτη, έπαιρνε το εισιτήριό του. Γιατί το ΜΑΤ αυτό που θα παρακολουθούσε την Τρίτη ήταν μέσα στο πακέτο. Ναι. Μεγάλο πλεονέκτημα το να έχεις τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στο πακέτο. Ναι. Είναι πρόκληση. Όλοι θέλουν να δουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σου λέει θα πάω να το πάρω το διαρκείας για να δω τα ΜΑΤ στην Ευρώπη. Μόνο και μόνο από αυτό. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν άλλοι που πήγαν και Δευτέρα, τέτοιο, μεσημέρι, Δευτέρα απόγευμα, τελευταία στιγμή. Πριν το μάτς είχε πόσες χιλιάδες κόσμο, πήγαν τελευταία στιγμή. Ναι. Εγώ είμαι βέβαιος ότι στο μάτς με τη Λάση εντάξει είναι και που φεύγουν οι πάντες, ρε παιδί μου, Θεσσαλονίκη, οκ, που πιστεύω θα έχει κόσμο. Αλλά όταν επιστρέψει η ομάδα, αν παίζει 25 Αυγούστου πρώτο παιχνίδι, εκείνη τη βδομάδα θα γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Και μετά ξέρεις θα λέμε. Καλά, ρε. Πέντε μόνο υπαλλήλους έχουν εκεί στην ΠΑΕ να εξυπηρετούν τον κόσμο. Δεν μπορούν να βάλουν καμιά δεκαπενταριά να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Τρεις μήνες βέβαια εξυπηρετούσε τους δύο που πηγαίνανε κάθε μέρα ο άνθρωπος. Εντάξει, έτσι είναι η τέτοια. Και θα τα ακούσει το ξεφώνητο, θα πέσει τότε, θα το δει. Ναι, πολύ πιθανό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Πολύ πιθανό. Κλείνοντας. Εντάξει, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν θα πάνε ποτέ στο γήπεδο και ξεφωνίζουν. Δεν θα αγοράσουν ποτέ διαρκείας και ξεφωνίζουν. Και λένε τα λεφτά μας δίνουμε, καρυπίδι κάνε μεταγραφές. Και δεν τα δίνουν ποτέ. Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Okay. Το θέμα είναι να κάνει η ομάδα σωστές κινήσεις και να λειτουργεί σωστά, να έχει μια σωστή διαχείριση των εσόδων, να μπαίνουν χρήματα όποτε χρειάζεται από την διοίκηση και από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα νομίζω νομοτελειακά θα έρθουν. Αν δεν κάνει σωστή διαχείριση, αν δεν σέβεσαι τα χρήματα του κόσμου, αν κάνεις λάθος επιλογές συνεχώς, τότε είτε έχεις 5, είτε 15, είτε 2 διαρκείας, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις στο τέλος. Μάλιστα. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε αποδεσμεύσουμε για την ώρα. Θα σε ακούσουμε και μετά με τις 11. Σε μία ώρα άλλωστε και κάτι θα έχουμε και τη Σέντρα στη Χάγη. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήσανθε. Να είσαι καλά. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, γιατί έχουμε και το διάλειμμα των 6.30 που θα παίξουμε μαζί με εκείνο των 7. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Θα σχολιάσει τη συνέντευξη Παύλου Μυροφορίδη που τα είπε όλα σήμερα, στη Μίκρα το μεσημεράκι. Και μην ξεχνάτε, 8 η ώρα ζωντανά από το Λίμπερο 107,4. Η φιλική αναμέτρηση του Άρη με την Den Haag στη Χάγη ζωντανά σε περιγραφή του Χρήσανθου Τσαλτίδη. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.